Σχετικά με το πρόγραμμα Θησέας που έχει παγώσει ύστερα από απόφαση του Υπουργείου, ο Αντιδήμαρχος Άργους Γιώργος Αναγνώστου τονίζει: ναι, μεν το πρόγραμμα έχει παγώσει, δεν σημαίνει όμως ότι τα έργα δεν θα γίνουν. Με μία εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο Ιστορικών σε όλους τους Δήμους, δηλώνει ότι το πρόγραμμα Θησέας παγώνει. Και αυτό έχει μία λογική βάση, διότι εν ώψη του Καλλικράτη που ξεκινάει την 1η-1η του 2011, δεν θέλει να υπάρχουν εκκρεμότητες μέρα στους παλιούς, θα έλεγα, Δήμους. Έτσι λοιπόν, ό,τι έργα είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Θησέας, αυτά σταματάει η χρηματοδότησή τους. Όμως δεν σημαίνει ότι τα έργα αυτά δεν θα γίνουν, γιατί χθες άκουσα κάποιες δηλώσεις από κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα έργα δεν θα γίνουν. Έτσι κι αλλιώς, ο Δήμος Άργους έχει ετοιμάσει μελέτες, έχει οριμάσει τις μελέτες για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, και αυτές τις μελέτες θα τις καταθέσει είτε για κάποιες από αυτές για να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, όπως είναι η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Άργους, είτε κάποιες άλλες μελέτες, όπως είναι ο δρόμος, η βελτίωση του δρόμου προς το Κάστρο, θα τις καταθέσει σε ανοιχτές προσκλήσεις που έχει βγάλει η Περιφέρεια. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα να μην γίνουν τα έργα, να χαθούν χρηματοδοτήσεις. Απλά στην ουσία μεταφέρονται οι χρηματοδοτήσεις. Θα υπάρχει μια καθυστέρηση 1 με 2 μήνες. Απλά θα μεταφερθούν οι επιστώσεις από το Θησέα στην ουσία και θα ενταχθούμε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας θέλει τα πρώτα έργα από αυτά να δημοπρατηθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα τα οποία είναι έτοιμα, και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε το βράδυ, περνάμε 2 πάρα πολύ σημαντικά έργα για την πόλη που θα λύσουν μεγάλα προβλήματα. Το έχω ξαναπεί. Το ένα έργο αφορά τη βελτίωση και την αισθητική ανάπλαση της Μεσσηνίας Αρκαδίας από τον Νότο Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι και την Παναγία. Ένα σημαντικό έργο που περιλαμβάνει δαπεδόστρωση, νέο φωτισμό και πεζοδρόμια. Και ένα άλλο έργο γύρω στις 470.000 που επίσης περνάει σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά τη βελτίωση των οδών που βρίσκονται βόρεια του νοσοκομείου. Αυτή η χωματόδρομη και αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει εκεί θα διορθωθεί, θα μπει νέο φωτισμό, πεζοδρόμια και βέβαια θα γίνει και ασφαλτόστρωση. Όχι, αυτά τα έργα δεν είχαν ενταχθεί στο Θησέα. Είναι έργα τα οποία τα προχωράει ο Δήμος με δικά του χρήματα από τη ΣΑΤΑ. Να ρωτήσω κάτι, επειδή κάποια έργα είχαν ενταχθεί και πρόκειται να προωθηθούν όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος κλπ. Και το Κάστρο. Αυτά τα έργα είχαν προενταχθεί στο Θησέα. Αυτά τα έργα, επειδή ακριβώς έχουμε όριμες μελέτες, θα τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις για τέτοιου είδους έργα πολιτισμού και τα οποία ήδη έχουμε καταθέσει στην Περιφέρεια για να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα, αλλάζει δηλαδή ο φορέας. Απλάζει στην ουσία ο φορέας. Δεν θα υπάρξει λοιπόν απώλεια χρημάτων. Τα έργα αυτά θα συνεχιστούν κανονικά. Όσον αφορά για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη, να πούμε και να ενημερώσουμε και τους πολίτες ότι την 1η Αυγούστου θα δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία και σε πλήρη χρήση η είσοδος της πόλης, στην Οδό Κορίνθου, και το ερχόμενο Σάββατο η είσοδος της πόλης που βρίσκεται στην Οδό Κορίνθου, τα έργα που γίνονται εκεί, και επίσης η Καραλή και η Δημητρίου το Σάββατο θα δοθεί στην κυκλοφορία το ερχόμενο Σάββατο, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την εμπορική κίνηση στην πόλη, και μετά θα υπάρχει μια διακοπή 40 ημερών και μετά τις 20 Αυγούστου θα συνεχίσουμε πάλι τα έργα στο κέντρο της πόλης.